Σήμερα είμαστε εδώ για το 18ο συνέδριο του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Δομών Υγείας στο Πτήσα Κοδίκης, Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που αφορά την υγεία και την πρόληψη των πολιτών, αλλά και το περιβάλλον και τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Είναι γνωστό ότι το τι περιβάλλον έχουμε έχει άμεση σχέση και το τι υγεία θα έχει ο πολίτης. Έχουμε δώσει μεγάλη έμφαση στα ζητήματα της ανακύκλωσης, της διαχείρισης στερεών αποβλήτων, ένα δείγμα είδαμε και τώρα, και βεβαίως μέσα από το τριήμερο αυτό συνέδριο, στο οποίο συμμετέχουν αυτοδιοικητικοί από όλη τη χώρα, επιστήμονες, γιατροί, υγειονομικοί από τους δήμους της χώρας. Είναι προφανές ότι αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι τα συμπεράσματα αυτά να είναι χρήσιμα, γόνιμα για το Υπουργείο Υγείας, ώστε να δημιουργήσουμε ένα σύστημα υγείας που να μην σχετίζεται μόνο με τη θεραπεία της ασθένειας, αλλά με τη διατήρηση υγείας των πολιτών. Σήμερα έχουμε κοντά στους 200 δήμους σε όλη την Ελλάδα που είναι ενταγμένοι στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο. Και βέβαια, να πούμε το καλωσόρισμα, γιατί ως καλωσόρισμα αυτή τη στιγμή παίρνω το λόγο, σχετίζεται με τις δράσεις τις οποίες θα αναπτυχθούν σε αυτό το τριήμερο, με τις γνώσεις τις οποίες έχουν αποκομίσει σε κάθε επίπεδο τουλάχιστον της τοπικής αυτοδιοίκησης, με τις βέλτιστες πρακτικές οι οποίες λειτουργήσαν στις τοπικές κοινωνίες επ' αφορμής και της πανδημίας, οι βέλτιστες πρακτικές που θα αποτελέσουν και δείγμα γραφής και για άλλους δήμους να τις εφαρμόσουν, αλλά θα μου επιτρέψετε και οι επιβραβεύσεις ανθρώπων είτε της τοπικής κοινωνίας, είτε της επιστήμης, είτε της αλληλεγγύης, για να δώσουμε καλά δείγματα γραφής για τα μέλη των κοινωνιών. Θα ήθελα λοιπόν σήμερα να σας καλωσορίσω όλους, λέγοντας καταρχάς ότι είναι πολύ μεγάλη χαρά και τιμή για την πόλη μας και για μένα προσωπικά να φιλοξενούμε το 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγειών Πόλεων, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, το γνωστό ΕΔΙΠΗ σε όλους μας. Σήμερα λοιπόν εδώ, στην όμορφη Βούλα, εκπροσωπούνται 242 οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης από τους 335. Ένας πολύ μεγάλος, θα μπορούσα να πω συγκλονιστικός αριθμός, πώς αυτό το διαδημοτικό δίκτυο έχει καταφέρει να φέρει κοντά, να αγκαλιάσει, να στηρίξει και να υποστηρίξει όλους αυτούς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού. Εκπροσωπούνται λοιπόν αυτοί οι 242 οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης όλης της χώρας και είμαι απόλυτα βέβαιος ότι τις επόμενες τρεις μέρες θα συζητήσουμε σημαντικά θέματα που αφορούν την υγεία των συμπολιτών μας αλλά και την υγεία των πόλεών μας, όσο και αν αυτό μπορεί να ακούγεται κάπως δύσκολο. Το Ελληνικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων, δίνοντας τη δυνατότητα να έχετε καλές πρακτικές και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο οποίος χαράσει αυτές τις πρακτικές. Είδαμε ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας είχαμε τη δυνατότητα να συνεργαστούμε. Ως Υπουργείο Υγείας θέλω να σας ευχαριστήσω από την καρδιά μου για όλες τις προσπάθειες που κάνατε σε συνεργασία με τις δικές μας υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας για να μπορέσουμε πριν να έχουμε τα εμβόλια, να αναχαιτήσουμε την πανδημία, αλλά και όταν τα είχαμε να δημιουργήσουμε εκείνους τους χώρους οι οποίοι έδωσαν τη δυνατότητα στην κοινωνία να εμβολιαστεί και βεβαίως να μεταφέρουμε τα κατάλληλα υλικά και να στηρίξουμε τους συνανθρώπους μας όπου το είχαν ανάγκη, ακόμα και στην πιο απομακρυσμένη ορεινή περιοχή